Δυστυχώ, είναι μία από αυτέ τι μέρε που θα πρέπει να ασχοληθώ με το ελληνικό γίγνεσθε. Πάντα όταν ασχολούμαι με την Ελλάδα, δεν νιώθω άνετα, γιατί θεωρώ ότι αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να συνέβαιναν. Και να πω ότι αύριο Τετάρτη θα βγει το ωραίο μου το οικονομικό show εδώ στο YouTube. Κάθε Τετάρτη βγαίνει οικονομικό επεισόδιο του Daily Show εδώ στην πλατφόρμα του YouTube. Ξεκινάω. Κύριος Ασλανίδης 1,2 εκατομμύρια μπήκαν στο live streaming της συναυλίας για τα τέμπη Και η ΕΡΤ έδειξε λίγα δευτερόλεπτα την εξέδρα Εγώ θα πω το εξή Και που έδειξε η ΕΡΤ λίγα δευτερόλεπτα Επειδή έβλεπα ΕΡΤ εκείνη την ημέρα Πολλαπλέ φορέ το έδειξε. Πάλι καλά να λέτε. Στην Ελλάδα, έτσι όπω είναι, με αυτά που γίνονται, πολύ εύκολο θα μου ήταν να πιστέψω το ότι δεν έπαιξε πουθενά η αναμετάδοση της συναυλίας και γενικά το όλο εγχείρημα. Και μια άλλη εξέλιξη για το θέμα των τεμπών. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρόεδρος της ΡΑΣ, Τσιαπαρίκου. Ε, τι περιμένατε, τη δικαιοσύνη την ελληνική να αποφασίσει. Αν δεν μπει τεχνητή νοημοσύνη στη δικαιοσύνη, μην περιμένετε αποτελέσματα. Τεχνητή νοημοσύνη και όλες οι αποφάσεις με πλήρη διαφάνεια. Σωστά, και όπως πρέπει να είναι. Αυτό το μπάχαλο που έχει Ελλάδα, τίποτα. Μη σου πω ότι πλέον γίνομαι της άποψης να υπάρχει αποκέντρωση και να μεταφερθούν περισσότερες περιπτώσεις σε δικαστήρια περιφερειών επαρχίας. Η Ιωάννα Τσιαπαρίκου διετέλεσε πρόεδρος από τον Ιούλιο 17 έως και το Φλεβάρι του 23 ενώ η ποινική δίωξη εναντίον της για το έγκλημα στα Τέμπη ασκήθηκε τον Ιούλιο του 24. Τα αδικήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κυρία Τσιαπαρίκου είναι αυτά της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της κακουργηματικής διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και της παράβαση του καθήκοντος. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, η πρόεδρος της ΡΑΣ αφήνεται ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στον εφέτη ανακριτή, με την υπόσχεση να διαμένει στο σπίτι της και να εμφανίζεται μια φορά το μήνα σε οικείο αστυνομικό τμήμα. Βλέπεις εδώ πέρα ότι πάλι σιγά σιγά σταδιακά σταδιακά μετατοπίζεται η ευθύνη και τελικά δεν συμβαίνει τίποτα. Θα μου πεις, τι να περιμέναμε, εδώ έχουμε πολύ χειρότερα. Βγήκε λοιπόν η διευθύντρια του Ελιαμέπ. Το Ελιαμέπ είναι ένα πασόκικο σημητικό Ινστιτούτο, το οποίο έχει σχέση με σημίτες. Α, με αυτό έχει σχέση. Προωθεί την ατζέντα των σημιτών. Τόσο απλά. Ενώ του Σιμίτη, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Του Σιμίτη. Σιμίτη ήταν ένα Έλληνα πρωθυπουργό πρώην, ο Κώστας ο Σιμίτη. Ζει ακόμα παραδόξω. Και το μόνο που κάνουν είναι να ασκούν μια περίεργη πολιτική εθνομειοδοτική. Από εκεί προέρχεται και ο Γεραπετρίτη, που πριν από λίγε ημέρε ανακοίνωσε ότι δεν με ενοχλεί αν με πούν προδότη. Τι βγαίνει λοιπόν να μα πει η νέα διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι η διαπραγμάτευση με την Τουρκία είναι σαν να αγοράσει πατάτε στη λαϊκή. Αυτό άμα ήταν υποτιμητικό προς τους Τούρκους που είναι μπουνταλάδες και κάνουν κακό εμπόριο που δεν ισχύει ούτε και αυτό τότε θα έχει μια πλάκα. Όταν όμως θεωρείς τα νησιά πατάτες και τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής ή Ελλάδος και Ισραήλ ή Ελλάδος και Ευρώπης ή Ελλάδος και Τουρκίας μια κατάσταση λαϊκής αγοράς τότε ή δεν κάνεις για διευθύντρια ή έχεις εγκεφαλικό πρόβλημα ή απλά είσαι στην κατηγορία με, το, με, με τις πατάτες το σακί με τις πατάτες που είναι εθνικοί μειοδότες αυτή η τσάντα αυτό το σακί είσαι στην κατηγορία αυτή από τα τρία είναι. Σακί με πατάτε λοιπόν στη Λαϊκή 8 με 9 μίλια χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα με τα μίντια στα οποία πηγαίνει ο κάθε παράφρον για να μην πω τίποτα άλλο. Το λιγότερο παράφρον λέει ό,τι να είναι και κόβουν κίνηση. Για να δούμε πόσοι θα σπάσουν την τηλεόραση τη στιγμή που ακούγεται κάτι τέτοιο. Για να δούμε πόσοι θα χειροκροτήσουν. Για να δούμε πώ θα συνεχίσουν να βλέπουν τι ηλικιότητε έχει άλλε να πει αυτή η διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Για να δούμε πόσοι θα διαδηλώσουν. Για να δούμε πόσο θέμα θα γίνει στα social media. Θα πει τίποτα ο Έλληνα πολίτη ή είναι πολύ, πολύ δύσκολα οικονομικά γιατί πρέπει να δουλέψει και να δουλέψει και να δουλέψει για να πληρώσει του λογαριασμού. Και δεν το γελάω αυτό. Αλλά και η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη από μία έννοια, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή συνέχεια δουλειά, 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 δουλειά και αφήνει τα σοβαρά. Το καταλαβαίνει αυτό. Είμαι άνθρωπο τη ισορροπία. Είσαι άνθρωπο τη ισορροπία, αλλιώ δεν θα με παρακολουθούσε. Καταλαβαίνει ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Ναι, μεν έχουμε τη δουλειά μα. Ναι, μεν προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό να πληρώσουμε του λογαριασμού, όλα αυτά που μα φορτώνουν και μα τρώνε λίγο-λίγο τα λεφτά με τον πληθωρισμό. Ή πολύ πολύ τέλο πάντων. Κάποια στιγμή όμω πρέπει να δούμε και τα σοβαρά. Όσοι λέτε δεν πάω να ψηφίσω, εγώ έχω να σας πω καλή σας τύχη και σε όλους εσάς Κάτι παραπάνω από το κόμμα δεν μπορώ Συγγνώμη μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνατότητές μου Αν δεν θέλετε να ψηφίσετε τίποτα Πείτε μου να μην πάω να κατέβω να μην ξανασχοληθώ ε, Δεν με νοιάζει νομίζεις σε τελική ανάλυση Εννοώ τι εννοώ με νοιάζει φυσικά και με νοιάζει δυστυχώς με νοιάζει Αλλά με νοιάζει όλη αυτή η ψυχοφθόρος διαδικασία για να πάρω τελικά τίποτα και να χάσω μάλιστα. Όχι, αυτό δεν με νοιάζει, πίστεψέ με. Ή θα σοβαρευτεί ο ελληνικός λαός και θα συστρατευτεί κάπου να γίνει κάτι αξιόλογο, να πάει η Ελλάδα λίγο παραπέρα ή αλλιώς θα έχουμε συνέχεια όλα τα προβλήματα. Μια χώρα που ο λογαριασμός Greek Sburg. Νούμερο 1. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Νούμερο 2. Έχει κάσους μπέλη αν πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Νούμερο 3. Στέλνει λάθρο εισβολή. Νούμερο 4. Σε απειλή καθημερινά. Νούμερο 5. Μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Νούμερο 6. Κατοχυρώνει τον Τουρκετζίαν. Εκεί με τον Άδωνη. Νούμερο 7. Έκανε ξανά τζαμί την Αγία Ζωφιά. Νούμερο 8. Υποκινεί μειονότητε. Ε, δεν κάνει με αυτού διαπραγμάτευση. Ε, πόσο σωστό είναι. Και μια και μιλάμε για του πολύ μεγάλου πολιτικού ηγέτε τη Ελλάδο που στι θητείε του ήταν πατριώτε. Και ούτε ανοίξανε σύνορα να μπουν μέσα αλλοδαπή, ούτε είναι κουμπάρι του Ερντογάν. Τώρα βέβαια που βλέπουν το Μητσοτάκι να πάει να γίνει καρεκλοκένταυρος και να διατηρήσει την εξουσία του για 100 χρόνια ακόμα, είχαμε τους Τούρκους, θα έχουμε τώρα τους Μητσοτάκηδες. Και τι έγινε, ραγιαδολαός είναι ούτως ή άλλος. Ε, τώρα θα μιλήσουμε για τους Μοιραγιάδε, τρόμερου πολιτικού αρχηγού τη Ελλάδο. Όλα αυτό ανοίγει το δρόμο τη λεωφόρο τη επιστροφή, όχι το δρόμο τη λεωφόρο. Τον Σαμαρά Καραμανλή. Ενώ στο γαλλικό σύλλογο τάδε δείτε κάτι συμπτώσει. Για να δούμε τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητή. Βλέπουμε μια φωτογραφία του Σαμαρά με του Καραμανλή. Καθώ ο Αντώνη Σαμαρά αισθάνεται απόλυτη δικαίωση μετά την απόφαση του έντρομου Γερμανού καγκελάριου, Έντρομο ο, κα, ο καγκελάριο, μετά τη δικαίωση του Σαμαρά. Τι, ما, τι άλλο θα δω. Όλαφ Σόλτ να βάλει φρένο στην πασαρέλα των μεταναστών στη γερμανική επικράτεια τη στιγμή που ο στρατό του Ισραήλ αγωνίζεται στην κυριολεξία για να διασώσει τι Δύσει, η νέα εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά γεννάει ελπίδε στον αποσβολωμένο ελληνικό λαό. Καραμαλή και Σαμαρά βρέθηκαν στην εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την απονομή των βραβείων βιώσιμη καινοτόμου και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ε, τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί πέρα. Αυτοί το μόνο που ξέρουν να κάθονται και να μην κάνουν τίποτα και να πληρώνονται από το κράτο. Και να πίνουν το αίμα το δικό μα των επιχειρηματιών με το καλαμάκι. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Για να, για να φαρδένουν οι πλάτε του. Τώρα θα αρχίσω και θα φορτώσω, αλλά θα συνεχίσουμε εδώ την ηλικιότητα την ίδια. Καραμαλή και Σαμαρά βρέθηκαν εκεί πέρα τέλο πάντων. Σύμφωνα με το in.gr, σημείο καμπή στην εξέλιξη των πραγμάτων ήταν η εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, όπου οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ξεσπάθωσαν κατά τη κυβέρνηση. Μάλιστα, λίγε εβδομάδε αφού τη Νέα Δημοκρατία βυθίστηκε στι ευρωεκλογέ. Όπω έγραψε στο, το, το in, εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, ο Αντώνη Σαμαρά έβαλε ευθέω κατά του Πρωθυπουργού για την υπόθεση του γάμου των ομοφύλων ενώ έδειξε ότι δεν ξεχάσαμε τα άδεια έδρανα στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου κατηγορώντας την κυβέρνηση για προβοκάτσια. Επιτέθηκε στο μοντέλο του επιτελικού κράτους, ζήτησε επιστροφή στι ρίζες, υποστήρεξε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ ως προ τα θέματα περιέγραψε μια αιτημένη Ελλάδα που δέχεται τη μία ταπείνωση μετά την άλλη. Ξέρεις τι δεν λένε όλοι αυτοί. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, οι νεοδημοκράτε. Α το πω λίγο λιανά για να το καταλάβει και ο τελευταίο άνθρωπο στον πλανήτη Όσοι παρακολουθούν. Είναι εντυπωσιακό το πώ οι νεοδημοκράτε τη στιγμή που φεύγουνε ή τους διώχνουνε από το μαντρί το γυρνάν σε υπερμακεδονομάχοι υπερπατριώτες. Και με το που γίνει κάτι αλλάξει η ηγεσία ή αλλάξει το οτιδήποτε και ξανά επιστρέψουν στο Μαντρί ξανά ραγιαπετρίτες. Είναι εντυπωσιακό αυτό που παθαίνουν οι νεοδημοκράτες. Ήσουν στην ΟΝΕΔ, τότε ήσουν με τις μάσκες και τι καλά που είναι τα μπόλια και όλα αυτά. Έφυγες από την ε, Νέα Δημοκρατία. Βγήκε η μάσκα, βγήκε έξω, πέταξε στα στήθη σου, ή, λε ότι τώρα εγώ είμαι νούμερο ένα της Ελλάδος, θα ηγηθώ, είμαι ο Μεγαλέξανδρος. Πόσο εντυπωσιακή είναι όλοι αυτοί και πόσο εντυπωσιακό είναι και ο ελληνικός λαός που ψηφίζει με το κάτω κεφάλι. Γιατί μόνο με αυτό, μπορώ, έτσι μόνο μπορώ να το, να το δώσω εξήγηση, αλλά εγώ δεν θα κάτσω να σκάσω, να το ξέρετε αυτό. Όπω τρώνετε θα κοιμηθείτε. Όχι εσείς, οι άλλοι. Εσείς είστε κομπλέ. Το ξέρω ότι είστε κομπλέ. Από την πλευρά του ο Καραμαλής τα έβαλε με το επιτελικό κράτος, αφήνοντας αφές υπόνοιες για τον ελιτισμό και την αλαζονία στο Μαξίμου. Η αυταρέσια και η αλαζονία, ο δύσκολα συγκαλυπτόμενος ελιτισμός δεν φανερώνουν μόνο ὀριχότητα και επιπολαιότητα, φανερώνουν στην ουσία υπεροψία. Για την άλλη άποψη, δογματικές αγγυλώσεις, περιφρόνιση για τους πολλούς, αγωνίες, τα προβλήματα, προσδοκίες. Είπε ο Καραμαλής και πρόσθεσε, όταν δαιμονοποιείται η άλλη άποψη, όταν αντιμετωπίζονται ως εχθροί οι ανησυχούντε, τότε η οριστική ρήξη μαζί τους είναι αναπόφευτη, έχει πει χαρακτηριστικά. Τις άγρες διαθέσεις τους είχαν φροντίσει οι δύο πρώην πρωθυπουργοί να τις δείξουν κατά τη διάρκεια της, διεθ... της ΔΕΘ και οι δύο αποφάσισαν να απέχουν με τον Σαμαρά, μάλιστα από το απόγευμα εκείνο να παρίσταται στην εκδήλωση του γνωστού διεθνολόγου. Τελευταία κοινή εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών. Καραμαλή και Σαμαρά ήταν σε παρουσίαση βιβλίου του Ιδρύματο Καραμαλή. του Ιδρύματο Καραμαλή. μάλιστα. δεν ήξερα ότι αυτό γίνεται από το Ιδρύμα Καραμαλή, αυτή η εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο. Καθώ ο Γερμανό Καγκελάριο Σόλτ αισθάνθηκε να τον διαπερνά κρύος ιδρώτας <laughs> αναλογιζόμενος την ιστορία τη Γερμανία, αισθάνθηκε περισσότερο τρόμο στην ιδέα ότι εκείνη η ιστορία θα μπορούσε να τον κατατάξει ως δυνάστη του λαού του και ηγέτη της κατά εντολήν μείωσης της αντικατάστασης του πληθυσμού της χώρας του και καθώς είναι πιθανό το σενάριο της εκλογής Τραμπ στη ΣΥΠΑ και ενός πιθανού τυφώνα αποκαλύψεων αποφάσισε να βάλει φρένο στην αθλειότητα ελεύθερη εισόδου μεταναστών στη χώρα του. Και τι σχέση έχει αυτό με το Σαμάρα. Για την ακρίβεια, η πλειοψηφία των ο οποίο δεν πρόκειται για μετανάστε αλλά για εισβολή, καθώ ο υποσχεδιασμό τρίτο παγκόσμιο θα είναι Ισλάμ εναντίον Δύση. Συμβαίνει ήδη στο Ισραήλ, το οποίο αποτελεί θερμοπύλε τη Δύση. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά και η μανιά έχει τα όρια τη. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Με ξεπεράσατε. Με πήγατε στο επόμενο επίπεδο. Και τι σχέση έχει ο Σαμαράκιου Καραμαλή με τον ελληνικό λαό σε πρώτο επίπεδο. Να θυμίσω ότι είναι νεοδημοκράτε που έχουν κυβερνήσει κιόλα. Είμαστε σοβαροί άλλο πια σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, έχετε υποταγεί τόσο πολύ, θεωρείτε τον εαυτό σα τόσο κατώτερο επίπεδου, που είστε ικανοί να αναστήσετε ακόμα και τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Να το πω κατά αυτόν τον τρόπο. Τόσο πολύ λιψανδρία έχει αυτό ο χώρο τη ηγεσία στην Ελλάδα, που βλέπω το κάθε. <ΣΣ> να προβάλλεται ως number one. Με αγχώνεται ρε. Με αγχώνεται. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Εγώ έρχομαι να κάνω βίντεο, είμαι ήρεμο, είμαι ωραίο, είμαι περιποιημένο, είμαι επιχειρηματία. Έχω κάνει τι πωλήσει μου για σήμερα, έχω κάνει το trading μου. Και λέω, άντε να κάτσω, ασχοληθώ και με αυτό το, τη φιλανθρωπία. Γιατί περί φιλανθρωπία πρόκειται αυτό που βλέπει γενικά. Το θεωρώ φιλανθρωπία δηλαδή, ότι άντα να, να, να είμαι σωστό πολίτη, να αφιερώσω δύο ώρε από τον πολύτιμό μου χρόνο την ημέρα, να δω τι συμβαίνει, να δώσω την προοπτική μου, ένα να ακούσει, όφελο είναι για τον έναν. Όχι για μένα, για τον έναν είναι όφελο σίγουρα. Και ανοίγω και βλέπω αυτά τα πράγματα. Αντώνη Σαμαράς, από το Θα Σας Πάω Μέχρι Τέλους, στη χειραψία και τα πηγαδάκια με τον Νίκο Παπά. Και αυτό έρχεται από το πρώτο θέμα. Αυτό το γράφει το πρώτο θέμα. Από το Θα Σας Πάω Μέχρι Τέλους, στη χειραψία και τα πηγαδάκια με τον Νίκο Παπά. Για <Και> να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί που εξουσιάζουν τη χώρα. Θα το καταλάβει όμω ποτέ. Γιατί δεν ξέρω, παθαίνεται ονείροξη όταν ακούτε κάποια πρωθυπουργικά πρώην ονόματα. Μου επιτρέπει να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ρε, παιδιά, εγώ έχω φτιαχτεί ανάποδα από του Έλληνε. Γιατί εγώ με το που του βλέπω όλου αυτού γελάω. Δεν έχω κανένα πρότυπο, κανέναν Έλληνα πολιτικό. Του θεωρώ όλου σοσιαλιστέ. Γιατί πληρώνονται από αυτόν τον τρόπο. Και αστείου. Στα δικά μου τα μάτια είναι αστείοι. Δεν έχουν βγάλει ένα ευρώ στη ζωή του. Δεν ξέρουν τι είναι πώληση. Αν πας, δεν μπορούν να πάνε εκεί έξω να πιάσουν έναν πολίτη, έναν άνθρωπο και να του πούνε: Έχω να πουλήσω ένα σακί με πατάτε. Θε να τα αγοράσει. Δεν ξέρουν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορώ να έχω σεβασμό σε όλου αυτού. Πολιτικό σεβασμό. Όταν ξέρω ότι τα σκαλοπάτια δεν τα πήγανε ένα βήμα τη φορά. Αλλά τα υπερπίδησαν έτσι. Γιατί, γιατί είναι από τζάκι, γιατί είχαν σωστού γονεί, γιατί είναι του συστήματο, το δικού του συστήματο. Γιατί όμω πιστεύετε όλοι σα ότι είναι κάτι σπουδαίο όλοι αυτοί. Επειδή παίζουν στην τηλεόραση. Επειδή κάποιο δηλαδή πληρώνει για να παίζουν αυτοί στην τηλεόραση, αυτό μου λε. Δηλαδή, αν κάποιο ολιγάρχη με πληρώσει εμένα και εμφανιστώ στην τηλεόραση, τότε ο Τέρι άλλαξε. Ο Τέρι δηλαδή είναι πιο προσιτό στον κόσμο. Τώρα που με βλέπει από το YouTube από το κινητό σου, τώρα ο Τέρι δεν είναι άλλο προσιτό στον κόσμο. Δεν δεν, δεν, δεν με νοιάζει για μένα αυτό, για το κάθε έναν που ασχολείται με αυτή τη φιλανθρωπία όμως. Παίζεις την τηλεόραση, είσαι, είσαι νούμερο ένα. Δεν παίζεις την τηλεόραση, δεν υπάρχεις. Ε, σωστό. κάποια στιγμή θα αλλάξει. Ο Τραμπ και η Καμαλαχάρης έκλεισαν podcast στο Τζο Ρόγκαν. Το αντίστοιχο Τζο Ρόγκαν στυλ, το δικό μου είναι, το ελεύθερος και το ελεύθερος, όλοι αυτοί οι γετάρχες, οι γετάρες, οι, οι, νούμερο ένα, οι γίτορες δεν έχουν έρθει. Και το ελεύθερος είναι ανοιχτό προς όλους. Όποιος θέλει, μου στέλνει email, στέλνει στο instagram, έρχεται. Φοβούνται σαν την κάμαλα να έρθουν σε τέτα τέτ με έναν νέο άνθρωπο, σαν εμένα. Που τυχάνει να έχω και ο δικό μου κόμμα για την περίπτωση τη δική μου. Τόσο πολύ φοβούνται. Βέβαια δεν με ενδιαφέρει και ούτε εγώ θα κάτσω ασχοληθώ με όλου αυτού. Σου ξαναλέω, εμένα τον βλέπω τον άλλο, Αστείο μου φαίνεται. Γιατί ξέρω πώ βγάζει τα λεφτά του. Ε, άρα αυτό μου φαίνεται αστείο. Γιατί δεν είναι θέμα το πόσα λεφτά βγάζει, είναι και πώ τα βγάζει τα λεφτά. Παίζει ρόλο δηλαδή. Όταν είσαι πάντα κρατικοδίαιτο, δεν έχει το σεβασμό το δικό μου και ούτε θα τον αποκτήσει ποτέ. Όταν πα και κάνει ένα εκατομμύριο ευρώ σε πωλήσει, είσαι μάγκα, φίλε. Για μένα λοιπόν, γιατί διαφοροποιούμε φοβερά. Και κάποια στιγμή σου λέω, να, δεν πειράζει. Μιλάω τώρα για τον εαυτό μου. Δεν πειράζει. Πρέπει να δείτε και μια άλλη προοπτική. Γιατί δεν είμαι ο πολιτικός, όπως το νομίζετε. Βάζω πιο ψηλά τον Έλληνα τον επιχειρηματία, τον καταστηματάρχη, που πασχίζει κάθε μέρα για να πληρώσει στο τέλος τους λογαριασμούς για αυτοί για να φαρδέρουν τις πλάτες τους, αυτοί που βλέπεις οι πρωθυπουργοί, που δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Μια δεν δουλέψανε με τον εύκολο δρόμο, μόνο στα κανάλια, με την έτοιμη την προβολή και τα μπουκώνουν με λεφτά, δικά μα λεφτά τα κανάλια. Ούτε καν τα κανάλια αυτά δεν τα πληρώσανε. Για να καταλάβει και πώ παίζεται το παιχνίδι. Πιο πολύ σέβομαι τον επιχειρηματία, τον απλό, τον πολίτη, το μεροκαματιάρι, παρά αυτού εδώ. Αυτοί για μένα είναι αστείε φιγούρε, γιατί είναι κρατικοδίαιτοι σοσιαλιστέ. Ωραία. Έτσι και εφόσον υπόθηκε αυτό, ίσω να πάω και πολλά, για ακόμα μια φορά, ε να με συμπαθάτε αλλά αύριο είναι το ωραίο το οικονομικό σόου, είναι το show στο οποίο νιώθω πιο άνετα από όλα όσα ασχολούμαι, γιατί είμαι στις ρίζες μου και μιλάω για αυτά που μου αρέσουν ναι. αυτό εδώ που ασχολούμαι με, τα ελλην... με το ελληνικό με τα ελληνικά τα θέματα, με το Ελιαμέπ με τους παλαβιάρδες και με όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες που, είναι... που με κάνουν να ζω στην κόλαση ρε φίλε είναι μια κόλαση. Γιατί είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Και με το που πάει να γίνει κάτι αξιόλογο, το κόβουνε κατευθείαν και δεν μιλάει ποτέ κανεί γι' αυτό. Μόνο για τον Κασελάκη που τον κόβουν αντιδημοκρατικά. Αυτά από μένα. Να σε ευχαριστήσω που παρακολούθησε και το σημερινό. Θα μπει εδώ και το χθεσινό. Αν θε να του μια ματιά, έχει καλώ. Θα βάλω εδώ και ένα podcast στο κανάλι Ελεύθερο. Ωραίο επεισοδιάκι που μπορεί να το παρακολουθήσει. Έχει σχέση με τον ελληνικό στρατό. Και εάν επιθυμεί να έρθει στο podcast Ελεύθερο, μπε στο Twitter, ακολούθησε με, στείλε μου μήνυμα. Μπε στο Instagram, ακολούθησε με και στείλε μου ένα μήνυμα. Αλλά προσπάθησε να έχει λίγου ακόλουθου για να ξέρω κι εγώ ότι με τον άνθρωπο που μιλάω δεν θα κάνω μοντάζ γιατί πλέον αυτά τα πληρώνω όλα από την τσέπη μου για ακόμα μια φορά. Η φιλανθρωπία έχει και τα όρια τη, έτσι. Αυτά. Να σε καλά. Δε εδώ και εδώ, εάν επιθυμεί. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αύριο με το οικονομικό show. Γεια χαρά!